Λοιπόν, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα και για το βόλεϊ. Λοιπόν, καταρχάς με τον Μίλκοβιτς. Εάν ο κύριος Μαρινάκης δεχτεί να συμφωνήσει μάλλον με τον Μίλκοβιτς στην ανανέωση του συμβολαίου του, να τον πληρώσει δηλαδή, συμφωνήσουν οι δυο τους τα χρήματα κτλ. Ο Μίλκοβιτς, όπως έχω μάθει, θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Από εκεί μετά είναι θέμα καθαρά οικονομικό, καθαρά θέμα του κύριου Μαρινάκη, όπως είπε και στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα, και του Μίλκοβιτς. Οι δυο τους, αν τα συμφωνήσουν, θα μείνει. Από εκεί και μετά, για το βόλεϊ και για όλα τα αριστεχνικά τμήματα, και επειδή πολλά γράφονται και σε blog και έτσι και απλήρωτοι και το ένα και το άλλο, μάγκες, η απάντηση είναι μόνο μία. Αν δεν ενεργοποιηθούμε εμείς να γίνουμε ενεργά μέλη, δεν σώνονται ο αριστεχνής. Γιατί και το βόλεϊ ανήκει στον αριστεχνή. Είναι πολύ μεγάλα τα συμβόλαια, είναι πάρα πολλά τα τμήματα, όλα τα τμήματα κάνουν πρωταθλητισμό και το βλέπετε αυτό. Άσχετα, άλλα τα καταφέρνουν, άλλα δεν τα καταφέρνουν. Τα περισσότερα τμήματα το καταφέρνουν. Η ουσία είναι ότι κάνουν. Η ουσία είναι ότι κάνουν. Δεν εάν οι επιχειρηματίες δεν πάνε καλά, από εκεί και μετά πάρα πολλοί, το ξανά είπα και την Παρασκευή, μπορούν να κάνουν με λίγα λεφτά πάρα πολλά πράγματα. Εάν εμείς αποφασίσουμε να ενεργοποιηθούμε σαν μέλη και να γίνουμε, γιατί είμαστε 85-90 χιλιάδες γραμμένοι και 25 χιλιάδες είναι σχεδόν κάθε χρόνο ενεργοί και αυτοί περισσότεροι είναι από τα διαρκείας. Αν δεν το κάνουμε συνείδηση ότι με 60 ευρώ να γίνουμε μέλη στον αριστεχνή, να μπουν λεφτά στα ταμεία, θα πάνε τα τμήματα όλα κατά διάολου. Όπως ακριβώς σας το λέω. Δεν θα υπάρχει ούτε βόλεϊ ούτε πόλο και μετά μη λέτε ευθύνες μόνο για τους επιχειρηματίες. Γιατί να έχουμε ανάγκη επιχειρηματίες, δεν κατάλαβα. Γιατί να κρεμόμαστε από τη θέληση του καθενός. Από τον Μαρινάκη, από τον Σιγκελίδη, από τον Γλου, από τον οποιονδήποτε. Βρίσκονται κατά καιρούς κάποιοι, βάζουν όσα λεφτά μπορούν. Τέλος πάντων, κάπως όλη η κατάσταση. Αλλά δεν γίνεται να την περνάμε κάθε χρόνο έτσι. Κάποια στιγμή φτάνουν τα πράγματα στο αμήν. Και αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο αμήν. Μπράβο σε όλα τα τμήματα, στους αθλητές που παίρνουν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και στο πόλο που θα τα πάρουν και τα λοιπά, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν και απλήρωτοι. Και αν στο βόλι έχουν τα μισά λεφτά πληρωμένα, ας το πούμε έτσι, στο πόλο είναι πιο χειρότερα τα πράγματα. Καλό είναι να μοιράζουμε ευθύνες, αλλά καλό είναι να βλέπουμε και τι κάνουμε εμείς. Αν δεν ενεργοποιηθούμε εμείς, ξεχάστε τα κατάλληλα τεχνικά τμήματα, έτσι όπως σας το λέω. Σύμφωνα με τα λεφτά τα οποία τα έσοδα, ας το πούμε, τόσα τμήματα θα λειτουργούν και σωστά. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και επειδή θέλετε πάντα και αριθμούς και το ένα και το άλλο, σας τα λέω. Τα έσοδα είναι γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Εκεί μέσα είναι τα έσοδα. Μαζί με τα μέλη, με τα ενεργά μέλη. Για όλα τα τμήματα. Για όλα τα τμήματα. Τα 2,5 και τα 2,5, ναι, και τα 2,5 δεν είναι τα παίρνεις κατευθείαν. Σταδιακά τα παίρνεις τα 2,5. Με το budget κάθε χρόνο να είναι γύρω στα 5 με 5,5. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και πού πάμε. Το ξαναλέω. Αν εμείς δεν, ξεχάστε τα. Και Μίλκοβιτ, ξεχάστε και Πόλο, ξεχάστε και οτιδήποτε. Θα λέμε, αν βρεθεί ένας επιχειρηματίας να βάλει λεφτά φέτος να σωθεί αυτό το τμήμα. Όπως ξέρω εγώ, είχε αναλάβει ο κύριος και το Πόλο Γυναικών. Αν δεν βρεθούν άλλοι, να αναλάβουν άλλα ή να βάζουν λίγα, ο Ολυμπιακός θα χρεώνεται. Αν χρεώνεται, θα φαίνεται αφαιρέγγυος. Αν φαίνεται αφαιρέγγυος, δεν θα κάνει πρωταθλητισμό και δεν θα κάνει μεταγραφές. Τελειωμένα τα πράγματα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Γήπεδο δεν πηγαίνουμε, τηλεοπτικά δεν υπάρχουν, χορηγίες δεν υπάρχουν. Αν δεν ενεργοποιηθούμε σαν μέλη, μην ρίχνετε τις ευθύνες μόνο στους επιχειρηματίες. Φταίμε και εμείς που δεν γινόμαστε, όσοι δεν γίνονται. Ας μου πει ένας που δεν γούσταρε που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στο βόλι. Άρα τι να το κάνω. Η ομάδα έχει 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ. Πώς θα βγουν όλα αυτά τα λεφτά. Το ξανάπα, γήπεδο δεν πηγαίνουμε. Μόνο στα play-off και σε κανένα ντέρμπι και ευρωπαϊκό. Πώς θα βγουν όλα αυτά τα έσοδα, από πού. Διάβαζα σε ένα blog, λέει, να κάνουμε συμβόλαιο τηλεοπτικό 200.000. Τι 200.000, 200.000 ευρώ έλεγε. Τι 200.000, τίποτα. Τα τηλεοπτικά είναι μηδέν, δεν παίρνουν λεφτά τίποτα, καθόλου.
τα τμήματα. Όχι το βολί, ούτε το πόλο, ούτε το πόλο γυναικό, το πόλο. Ούτε το βόλι γυναικό. Πού να πάνε τα διαρκεία, καμιά βόλτα να πάνε τα διαρκεία. Καλησπέρα. Πάνε καμιά βόλτα να βγουν έξω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Αρβαγγέλη. Εντολίδης, παιδιά, λειτουργούμε ερασιτεχνική ομάδα, λες ότι είμαστε. Έτσι είναι. Αλέκο, ή το θέλουμε, ή το θέλουμε, αγόρι μου, να λέμε την αλήθεια. Έτσι είναι. Φεύγεις να του ντου εσύ και πας σε 9 μέρες εξοχή, ποιος είπε σε να παίξεις μπάλα, εδώ πληρώνεσαι και έχεις και κάθε 3,5 μήνες, 4 και σε, πληρώνουμε. Ο Ζευλάκος, το καλύτερο παιδί να κάνει αυτή την πράξη, χθες θα πούμε. Ο άλλος ο Σουηδός, αγανάκτησε ο άνθρωπος, τι να κάναμε. Μην τυχόν και φύγει κιόλα. Εγώ και λέτε τώρα σε θα πάρουν παίχτες. Εγώ από το κανάλι αυτό την προηγούμενη εβδομάδα σας πω κάτι που άκουσα και τρελάθηκα. Λέει ο ένας τον άλλο να βλέπεις τίποτα στον ορίζοντα για κάποιον παίχτη Έλληνα να πάρουμε. Λέει κάτι πάει να γίνει. Λέει κάτι ακούμε για τον Ρωσίδη. Λέει άμα δώσουν κανένα σεβαστό. Τι λένε τώρα. Πουλήστε και τις φανέλες, πουλήστε και τη ΔΕΗ και τον ΡΟΤΕ. Απουλήσουμε τον Ρωσίδη ή τον Καρατοροσίδη. Να πάρουμε τον Μαρέσκα, τον βάλουμε στο καρτάρι να τον ζυγίσουμε. Πόσα κιλά είσαι με τον Βοσχάρη. Πήραμε 4, πάρε σειρά, κάναμε μεταγραφή. Αυτό είναι. Δεν έχουν οι πεθαμένοι κοτρίδες και αυτοί όλοι για να μας θάψουν. Πουλήστε και τις φάντανες να τελειώσουμε. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ντρεπόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μάντρα, λέγω, το ξέρετε. Ντρεπόμαστε. Εμένα δεν θα με κάνει κανένα να ντρέπομαι ο Ολυμπιακός και να βγάλω το σπίτι. Γιατί πήραμε τα 13 πρωταθλήματα. Όχι, δεν είναι 13. Δεν θα ντρέπετε ντούβλι, θα ντραπούμε εμείς. Δεν είναι τα 13. Δεν είναι μόνο τα 13. Ο Ολυμπιακός είπε 37 πρωταθλήματα και σαν. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας. Εγώ δεν ντρέπομαι για το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Ό,τι και να γίνει. Όταν βγαίνει αυτός και κάνει αυτές τις δηλώσεις, δεν φταίει αυτός. Ούτε ο Κισπάγια φταίει. Αυτός δεν πει, ούτε ο Κισπάγια. Αυτός δεν έκανε την προετοιμασία. Τι δηλαδή, τώρα ποιος φταίει τώρα. Οι τραυματισμοί πιο πολύ από αυτό να προσέχετε. Πού πήγαν αυτοί, είδα και μετά που έφυγε, είδα και μετά πάλι δεν τραυματιζόταν κανένα. Άστο. Καλά, μια έχει γίνει, εντάξει τώρα. Ναι, έχει γίνει. Αλλά ο Ντάτο λοιπόν δεν προλάβει να τραυματιστεί. Στην Νάπολη δεν τραυματιζότανε. Εδώ έπαθε δηλάσεις πάλι. Είναι το τύπο φοβερό. Η διοίκησή μας. Ή δεν ξέρεις για το Λούα ότι ήταν στο κόκκινο σε κάποια παιχνίδια. 7 μήνες αγύμναστος και χωρίς παιχνίδια και τον βάζαν να παίζει 90 λεπτά και. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πα τέλος παιδιά να δούμε και το τέλος τέλος να σπέρω παιδιά. Ας διώξουν να μιλήσει ρε παιδιά, μην ξέρετε πού διαγύρανε, ότι γίνανε, τι έγινε. Θα δούμε παγιά την πέμπτη, θα δούμε την πέμπτη. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε κάτι, θα παρατήσω, δεν θα παρατήσω. Γιατί ξέρει αυτές θα κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά Παρμακιάννη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου Άκη, γεια σου Αλέκο, Κώστας, είμαι από το γράφο. Αλέκο, να σου πω κάτι για αυτό που λες για τα μέλη. Εγώ διαφωνώ από την αρχή και γι' αυτό και δεν έχω γίνει μέλος, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να έχει μέλη, αλλά με τόχους. Δεν γίνεται. Το χρηματιστήριο. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται. Σε ερασιτεχνικό σωματείο δεν γίνεται. Δεν είναι υγιή στο σωματείο. Σε ερασιτεχνικό σωματείο. Ας γίνει επαγγελματικό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται. Υπάρχουν καταστατικά, υπάρχουν. Δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, Αλέκο. Εγώ θεωρώ ότι ήδη ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω με τον Α ή Β τρόπο, θα έπρεπε να έχει μπει στο χρηματιστήριο και ο καθένας. Βέβαια, μην μπερδεύετε την ΠΑΕ, την ΚΑΕ, με τον ερασιτέχνη. Εντελώς διαφορετικά. Η ΠΑΕ μπορεί να μπει. Η ΚΑΕ μπορεί να μπει. Αν είναι καθαρές κτλ. Να το θες αλλιώς, Αλέκο. Α μπει η ΠΑΕ και από τα έσοδα από τους μετόχους και από τα λοιπά να πάνε εκεί πέρα. Πιο εύκολο είναι και πιο λογικό. Δεν ξέρω, παιδιά, σας λέω εγώ επειδή είμαι στο δέντρο στην ερασιτέχνη. Δεν ξέρω, παιδιά, παντού, αλλού. Πώς το λένε, η ουσία είναι μία. Εκεί πέρα με τη συνδρομή αυτή με την οικονομική ενίσχυση λύνουν τα προβλήματα. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και άμα δεις ότι η Μπαρσελόνα, η Manchester United όλοι. Παιδιά, έχουν. Μιλάμε. Μα ξεκόλα το μυαλό σου, ερασιτέχνη μιλάμε. Ναι, ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης. Το σωματείο, ναι, καταλαβαίνετε. Το λες τώρα για τον ερασιτέχνη. Εγώ μιλάω για τον ερασιτέχνη. Εγώ το λέω όμως και για το σωματείο που λέγεται Ολυμπιακό. Εάν γίνει σωματείο Ολυμπιακός, μπορεί να γίνει έτσι όπως το λες, όπως είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ.